άνθρωπο τον οποίο τον έχουμε μέσα στις καρδιές μας, όχι για τα μέτρα που πηδάει τόσο, αλλά για το πώς αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Για αυτό το αγόρι που πάντα κάθε φορά μας φέρνει ένα χαμόγελο, μας φέρνει μια αισιοδοξία. Συγχαρητήρια να πούμε. Για δεύτερη φορά κατάφερε να φέρει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος. Την καλύτερη επίδοση. Ενώ επειδή η πρώτη είχε ακυρωθεί ουσιαστικά σχετικά με το παπούτσι, μιλάμε για τον αγαπημένο μας Μίλτο Τεντόγλου. Είναι μαζί μας ο Νίκος Παγκάκης, δημοσιογράφος του Sky. Λίγο να συζητήσουμε τι ακριβώς έγινε με αυτό το παπούτσι. Εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι η διαφορά. Έβλεπα τις φωτογραφίες, έβλεπα και τα post που ανέβασε και εξηγούσε ο Μίλτος τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο ίδιος είπε: εγώ μπορώ να το ξανακάνω και το ξαναέκανε. Δεν έχω πρόβλημα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα καταρχάς. Το χρώμα ήταν η διαφορά. Ο τρομερός Μίλτος Τεντόγλου, μετά το φιάσκο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που ακύρωσε το άλμα του στα 840 αυτομήτυχη στον Τωρού για παράνομα παπούτσια εισαγωγικά, επανήλθε με μια κορυφαία επίδοση στον κόσμο, έκανε 841, δηλαδή πήρε πίσω το αίμα του, λίγες ώρες μετά την ακύρωση του ρεκόρ του. Στη Γαλλία. Και αφού είδε την World Athletics να ακυρώνει την επίδοση στον Τωρού λόγω χρώματος των παπουτσιών, κάτι που προκάλεσε και σάλος στον παγκόσμιο σύμβολο, δηλαδή πρέπει να είναι πράσινο το χρώμα, είχε άλλο χρώμα ο Τεντόγλου, αναγκάστηκε να κάνει μια οργισμένη καταρχάς ανάρτηση στο Twitter, όπου λίγο πολύ είπε ότι εγώ μπορώ να κάνω πολύ μεγαλύτερο άλμα, δεν χρειάζομαι να με εγκρίνει κάποιος για τα άλματά μου. Και απάντησε πάρα πολύ γρήγορα με 841 το τέταρτο άλμα του στην διοργάνωση που αγωνίστηκε, κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2023. Έκανε ένα από τους καλύτερους ορτάμενους Τεντόγλου αγώνες της ζωής του και απάντησε με αυτή την κορυφαία επίδοση. Νομίζω ότι έγινε πολύ... Δεν είναι λίγο αστείο τώρα, γιατί ουσιαστικά το χρώμα υπονοούν όλοι, εννοούν ότι γιατί είναι αστείο. Αλλά δεν είναι όμως. Είναι ένα κομματάκι πίσω που φεύγει. Είναι λίγο πιο πάνω, σαν γλωσσίτσα. Το χρώμα ήταν το πράσινο χρώμα, είχε άλλο χρώμα Τεντόγλου. Γενικά, όντως στους κανόνες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας προβλέπεται συγκεκριμένο χρώμα. Αλλά σαν μοντέλο ήταν το ίδιο παπούτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πραγματικά είναι λίγο αστείο αυτό. Υπό την έννοια ότι ο αθλητής δεν πήρε όφηση από το χρώμα, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Μιλάμε για ένα καταστροφικό. Το διαφορετικό είναι ένα κομμάτι πίσω, στο πίσω μέρος. Πόσο διαφορετικό. Στο πίσω μέρος του παπούτσιου. Ναι. Στο πίσω μέρος που λίγο εξέχει, γιατί είχε ανεβάσει και άλλες φωτογραφίες δίπλα. Τα παπούτσια που περνάνε ουσιαστικά είναι ok από την επιτροπή, που δεν έχουν αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι δυνατόν ένας αθλητής να πηδάει εξαιτίας του παπούτσιου. Και μετά να τον ακυρώνει. Και όπως έγραψε και η Στεφανίδη κάτω από το post του Τεντόγλου, ότι ασταελέγχα τα παπούτσια από πριν πηδήξει, ας πούμε, ναι, ο αθλητής. Γιατί, Νίκο, νομίζω ότι έκανε την επίδοσή του, του αποδόθηκε η επίδοση και μετά από κάποιες μέρες επικοινώνησαν μαζί του και του ζήτησαν φωτογραφίες των παπουτσιών και ακύρωσαν το άλμα του ουσιαστικά, σωστά. Παιδιά, έτσι έγινε και θα σας πω ότι όλη αυτή η ιστορία προκάλεσε και ένα κύμα σχολείων στα social. Γίνει πραγματικά χαμός μετά το 8.41 το βράδυ της Τετάρτης, με το οποίο έκανε στο Λέβεν. Και έχει γίνει, αν δείτε δηλαδή το τι γίνεται στο διαδίκτυο, αναφορικά με τα σχόλια για το Μίλτο Τεντόγλου και την ανάρτηση, την οργισμένη, έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί βασικά. Τι γράφουνε δηλαδή, πείτε. Την επόμενη φορά 870 μεσαγιονάρες και τέτοια. Μεσαγιονάρες και όλα αυτά. Ναι, ναι. Ακριβώς. Αφού δεν σας άρεσε το 840, πάρτε τώρα το 841. Είστε πάντα σε γράφει ένα κλείσιμο του Twitter. Θα το σέβεσαι τον Τεντόγλου. Την επόμενη φορά μεσαγιονάρες. Αυτό που ο συνάδελφος. Και για, για τους Έλληνες τι έγραψε? Έγραψε εδώ, έκανε μια ανάρτηση χθες αμέσως, διότι υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα που τον υποστήριξε και λέει: Έλληνες, είστε οι μεγαλύτερες παιχτούρες σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και τα έπικη σχόλια. Νίκο, έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο αντίστοιχο ποτέ στην ιστορία? Όχι, εγώ τουλάχιστον και στην καρδιά μου δεν έχω ακούσει κάτι παρεμφερές ποτέ. Ναι. Είναι όντως άκρο πρωτότυπο, αλλά νομίζω ότι όταν η απάντηση, όπως λέμε, έρχεται στους αγωνιστικούς χώρους, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα περιττεύω. Εγώ θα προσθέσω, ναι. Μένω λίγο σε κάτι, μιας που έχεις και εσύ και τις γνώσεις, πολύ σοβαρό μέσα στο post που έκανε. Και προφανώς είναι εντάξει να χάσεις 3 τεστ κατά του ντόπινγκ, αλλά δεν φοράς αυτά τα παπούτσια. Δηλαδή, εντάξει, το πιο σοβαρό είναι αυτό. Ακριβώς.
για όλους τους αθλητές τους. Οι άλλους απλά ασχολήθηκαν με κάτι το οποίο δεν ήταν τόσο σπουδαίο. Να αγωνίζεσαι καθαρός και αυτό είναι το θέμα. Και όχι το ευαγωνίζεστε και όχι το τι παπούτσι και αν θα πας ξυπόλυτος, αν θα έχει δύο καρφάκια ή αν θα εξέχεις όλα. Ναι, και να πούμε βέβαια, Νίκο, ότι ο ακριβώς ο δεύτερος πήδηξε 8,6, σωστά. Ακριβώς. Βγήκε μεγάλη διαφορά. Απέχει πολλούς πόντους ο Τεντόγλου από τον δεύτερο. Έχετε με κεκτημένη πηγαίνει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Τεντόγλου, κάνει απίστευτες επιτυχίες σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Και μόνο το ειδικό βάρος πλέον που έχει το όνομά του δεν έχρισε νομίζω τέτοιες αντιμετώπισης. Μπράβο στο παιδί. Προστατεύεται από όλους μας. Από όλους μας. Εντάξει, πολύ, πολύ ευχάριστο όλο αυτό που έγινε. Εκνευριστικό στην αρχή, αλλά μετά είδες κάποιος ο οποίος μπορεί. Αποδεικνύει ποια είναι η αξία του. Αλλά άδικο. Δεν σου μένει μια αδικία μετά από όλο αυτό, δηλαδή ότι τον έχουν αδικήσει. Όχι πια. Το 841 μένει. Εσύ είστε το 841 μένει. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, τελευταία στιγμή τον ψάχνω με τον άνθρωπο. Του είπατε που ήταν, Ελεάνα μου. Α, ήταν στην Εθνική πλοκαρισμένος. Πραγματικά έχει σήμερα φοβερή κίνηση στους δρόμους. Έχει γίνει και ένα ατύχημα στην Εθνική και μιλάω βεβαίως για την Αθήνα. Η ώρα να ξεκινήσει.